έχουμε τσουνάμι παρετήσεων και αποχωρήσεων γιατρών, νοσηλευτών και ειδικού προσωπικού από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Λόγω των συνθηκών εργασίας, λόγω του τρόπου που τους φέρεται η διοίκηση, λόγω των εντέλεσεων, πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα ή φεύγουν στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα, η καθαρή Δευτέρα δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος σε κανένα νοσοκομείο του νομού. Και είναι κάτι που σημαίνει συχνά. Και χρειάστηκε επίγουσα και σαλική. Και φέρανε τον αναισθησιολόγο από το σπίτι. Και ο άνθρωπος έδωσε την ψυχή του. Προσπάθησε, έγινε και σαλική η επίγουσα. Διασωλήνωσε το μωρό που δεν ήταν καλά. Το έβαλε στο ασθενοφόρο και το διακόμισε στο Ηράκλειο. Και σώθηκε αυτή η ζωή. Έτσι, αλλά δεν σώθηκε χάρη στο σύστημα. Σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία του γιατρού. Σώθηκε χάρη στο φιλότιμο του γιατρού. Εκείνη την καθαρά Δευτέρα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Εκείνη την καθαρά Δευτέρα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα το βράδυ. Γιατί είχε πάρει έκταση το περιστατικό ότι δεν εφημέρευε χειρούργος. Και στο τηλέφωνο, καλησπέρα σας λέει ο κύριος Μαντουζάκης, λέω ναι. Λέει εδώ Άδωνη Γεωργιάδης. Θέλω να σας πω, μου λέει, ότι όταν το περιστατικό πήγε στο νοσοκομείο υπήρχε γιατρός. Και αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Του είπα ναι, το ξέρω, εγώ δεν είπα ότι υπήρχε. Αλλά κύριε Υπουργέ, υπήρχε χωρίς να εφημερεύει ο γιατρός. Το νοσοκομείο εφημέρευε, αλλά δεν εφημερεύει η χειρουργική, γιατί δεν έχουμε γιατρούς. Γιατί είχαμε τέσσερις και έφυγε ο ένας να ιδιωτεύσει. Ο Γεωργιάδης απάντησε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πει στην τηλεόραση την άλλη μέρα ότι ο θάνατος δεν οφείλεται στο ΕΣΥ και ότι δεν μπορούσε να αποφευθεί. Αυτή είναι η ουσία της κυβερνητικής πολιτικής που ασκούνε. Η επικοινωνία, το φαίνεστε, του λέω απόψε, δεν εφημερεύει ένας ιστολόγος. Δεν φοβάστε τι μπορεί να γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει τι μπορεί να γίνει. Μας ενδιαφέρει μόνο τι έγινε και να πούμε ότι φταίει το ΕΣΥ. Η κυβερνητική πολιτική είναι τέτοια που οδηγεί τα νοσοκομεία τα δικά μας σε κλείσιμο. Γιατί θα συνεχίσουν να φεύγουν οι γιατροί, θα συνεχίζουν να παρετούνται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Μόνο αν δώσουν αυξήσεις στους μισθούς, μόνο αν βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, μόνο αν κάνουν μαζικές προσλήψεις, έχουν τα νοσοκομεία του νομού Λασιθρίου και οι δομές υγείας και το κέντρο υγείας στο οροπέδιο, μην το ξεχνούμε. Μόνο τότε έχουν σωτηρία τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας του νομού. Πολύ είπαμε στις συγκεντρώσεις μας. Και στην Ιερά Πέτρα, και στη Σιτία, και στον Άγιο Νικόλαο. Πολέμε και σήμερα. Το αίτημά μας είναι ένα. Η κυβερνητική πολιτική που είναι απαράλλαχτη τα τελευταία σχεδόν 15 χρόνια τα μνημόνια και μετά, στον τομέα της υγείας να αλλάξει. Να δοθούν αυξήσεις, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασία, να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Γιατί αν γίνουν τα δύο πρώτα, φέρνουν οι προκηρύξεις και μένουν κενές. Οι 17 θέσεις προκηρυχθήκανε και προσληφθήκανε 3 για 3 στο νομό Λασιθρίου. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, το είπαμε το προηγούμενο έτος, το λέμε και σήμερα. Θέλουμε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής για να σωθούν τα νοσοκομεία. Χωρίς να πληρώνουν οι πολίτες. Χωρίς απολυμαντά γιατρία, χωρίς απολυμαντά χειρουργία. Να πληρώσει η κυβέρνηση από τα λεφτά που μας έχει πάρει. Με τις εισφορές μας και με τη φορολογία μας. Το λέμε λοιπόν και σήμερα. Αλλά το μήνυμα είναι μεγάλο. Από τη Μονή μέχρι ψηλά, σχεδόν μέχρι τη γέφυρα του Άγιου Πέτρου εκεί πέρα. Το μήνυμα είναι δυνατό. Κάνουνε ότι δεν τα ακούνε. Το δώσαμε πέρυσι. Το δίνουμε σήμερα. Θα το ξαναδώσουμε το επόμενο διάστημα. Και δεν θα τα βάλουμε κάτω. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε δίκιο. Εμείς αγωνιζόμαστε.